Πάμε στον κύριο Δρουσιώτη να τον καλημερίσουμε. Γεια σας κύριε Δρουσιώτη μου, καλημέρα. Καλημέρα και λοιπόν, χρόνια πολλά και καλά για όλους χρόνια μας. Πολλά, καλά, καλύτερη χρονιά, όταν έχουμε ξαναπεί, τα λέμε και τώρα. Λοιπόν, κύριε Δρουσιώτη μου, θα πάμε κατευθείαν στο θέμα, γιατί ο Σύνδεσμος Καταναλωτών βγήκε χθες μπροστά και είπε ότι υπάρχουν κάποιες χρεώσεις που έρχονται από τις τράπεζες, οι οποίες είναι άδικες. Θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να μας το εξηγήσετε και να βάλουμε και στο τραπέζι της συζήτησης τα διατάγματα που υπάρχουν από το Υπουργείο Οικονομικών και Κεντρική Τράπεζα. Μάλιστα. Αυτές οι αυξήσεις, δεν λέω αδικαιολόγητες ή όχι, θα πω κάτι το χειροπιαστό. Εκτιμούμε ότι είναι παράνομες, διότι παραβιάζουν τα διατάγματα του Υπουργού Οικονομικών, με τα οποία καθορίζεται ανώτατο ύψος χρέωσης για ένα βασικό λογαριασμό τα 36 ευρώ. Αυτό είναι που ισχυριζόμαστε, είναι αυτό που ζητήσαμε με επιστολή μας από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίοι είναι οι μόνοι, και το τονίζω, που μπορούν να επέμβουν και έχουν υποχρέωση να επέμβουν, να μελετήσουν και να μας πούν αν όντως τα διατάγματα του Υπουργού Οικονομικών παραβιάζονται και αν παραβιάζονται να παρέμβουν ώστε να υποχρεωθούν σε μία πιστή εφαρμογή αυτών των διαταγμάτων οι τράπεζες. Μάλιστα. Άρα, για να πούμε και στον κόσμο, όσοι δεν το ξέρουν ή όσοι δεν το γνωρίζουν, ότι ο Υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας τον Αύγουστο του 2020 εξέδωσαν ένα διάταγμα. Στο εν λόγω, και το εν λόγω διάταγμα προέβλεπε ότι οι τράπεζες θα μπορούσαν να χρεώνουν για έναν βασικό λογαριασμό μέχρι 36 ευρώ ετησίως. Έτσι, σωστά. Αυτό είναι, βεβαίως. Mm-hmm. Και τώρα, οι χρεώσεις που έρχονται, να τις πούμε, γιατί έχουν κοινοποιηθεί, αντιλαμβάνομαι, κύριε Δρουσιώτη μου, δεν θα αναφέρουμε τραπεζικά ιδρύματα. Ο καθένας έχει τους λογαριασμούς του και μπορεί να μιλήσει με την τράπεζά του. Δεν είναι αυτό η δουλειά μας, εμάς έτσι κι αλλιώς. Για τι είδους χρεώσεις μιλάμε, κύριε Δρουσιώτη μου, οι οποίες παραβιάζουν το διάταγμα, όπως λέτε? Μιλούμε για χρεώσεις στους τρεχούμενους λογαριασμούς, στα έξοδα τήρησης λογαριασμού. Mm-hmm. Αυτές είναι κυρίως οι χρεώσεις. Είναι στα έξοδα τήρησης λογαριασμού ταμιευτηρίου, και εδώ είναι που θέλω να πω ότι λογαριασμούς ταμιευτηρίου έχουν τα μικρομεσαία εισοδήματα, mm-hmm. το λεγόμενο δευτερούι που ξέρουμε όλοι. Το δευτεράκι μας που είχαμε από το δημοτικό. Μάλιστα. Αυτά τα έξοδα έχουν θα τετραπλασιαστούν με τον νέο χρόνο. Τετραπλασιαστούν με τον νέο χρόνο τα έξοδα τήρησης λογαριασμού ταμιευτηρίου. Άρα θα είναι 4 φορές περισσότερα να έχεις, για να διατηρήσεις ουσιαστικά το δευτεράκι σου, θα χρειαστεί να πληρώνεις 4 φορές περισσότερο. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο το δευτεράκι, είναι και οποιοδήποτε τρεχούμενος λογαριασμός. Και το κυριότερο που είναι η νέα χρέωση τώρα, που δεν υπήρχε ξανά, είναι το τέλος ρευστότητας. Δηλαδή, όταν έχεις καταθέσεις πέραν των 100.000, mm-hmm. θα πληρώνεις στην τράπεζα τόκον 0.6 της μονάδας τόκον, θα πληρώνεις εσύ στην τράπεζα, είναι το λεγόμενο αρνητικό επιτόκιο. Και το τελευταίο είναι ότι στην τελευταία ανακοίνωση ξεκαθάρισαν τα τραπεζικά ιδρύματα ότι, κύριοι, οι τρεχούμενοι λογαριασμού ταμιευτηρίου, προειδοποίησης και παρατραβήγματος, ναι, δεν θα έχουν, θα είναι μηδενικό το επιτόκιο που σου έδιναν. Τώρα υπήρχε το 0.20, 0.30, 0.25, υπήρχε. Τώρα ανακοίνωσαν ότι με τον νέο χρόνο θα είναι μηδενικό και υπό κάποιες συνθήκες πέραν των 100.000 θα πληρώνεις και 0.6% επιπλέον. Μόνο τα έξοδα τήρησης λογαριασμών, ναι, ξεπερνούν τα 36 ευρώ το χρόνο, μόνο αυτά, και υπάρχουν και έξοδα στα οποία ζητάς για τη λειτουργία του λογαριασμού, ζητάς μια απόδειξη, ζητάς ένα statement, και ό,τι κάνεις
και ζητάς από την τράπεζα, πλέονεσαι, θα πληρώνεις. Ακόμα και όταν πιάνεις λεφτά, και αυτά πρέπει να είναι στα 36 ευρώ, όταν παίρνεις λεφτά από το ταμείο, πληρώνεις στην τράπεζα. Όταν καταθέτεις λεφτά στο λογαριασμό σου από το ταμείο, πληρώνεις στην τράπεζα. Και ας μην μου πούν ότι πήγαινε από τις ταμιακές μηχανές. Έχει κόσμο που δεν μπορεί να πάει από τις ταμιακές μηχανές. Όχι, σίγουρα έχει κόσμο που δεν μπορεί να πάει. Και, ναι. Και δεύτερον, έχει και κόσμο ο οποίος μπορεί να πάει, αλλά οι ταμιακές μηχανές σε εξυπηρετούν μέχρι έναν ποσό μόνο, μέχρι 2.000, και όταν ζητάς μετρητά πέραν των 2.000, υποχρεώνεσαι να πας στο ταμείο και εκεί και εκεί πληρώνεις εκείνον το τέλος που της κάθε τράπεζας διαφέρει, αλλά υπάρχει τέλος. Ναι, ναι. Γιατί υπάρχει τέλος, μα αφού δεν μπορείς να με εξυπηρετήσεις από την ταμιακή μηχανή. Μάλιστα. Με ανάγκασε να έρθω. Κύριε Δρουζότη μου, εσείς ζητάτε παρέμβαση, αντιλαμβάνομαι, από τον ίδιο τον Υπουργό και από τον Κεντρικό Τραπεζίτη, έτσι ώστε με βάση και το διατάγμα τους, το οποίο διατάγμα τους είχε διάρκεια ή όχι, κύριε Δρουζότη μου, ήταν ένα διάταγμα χωρίς τέλος. Είναι ένα διάταγμα με ανοιχτή ημερομηνία μέχρι την ημερομηνία που θα αναθεωρηθεί. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή το διάταγμα υπάρχει. Είναι βρίσκεται σε ισχύ το διάταγμα το συγκεκριμένο. Μάλιστα, ισχύει το διάταγμα και εκείνο που ζητούμε από τους δύο θεσμούς είναι να εφαρμόσουν το νομοθετικό πλαίσιο για το οποίο είναι υποχρεωμένοι να το εφαρμόσουν. Ξεκάθαρα. Αυτό ζητούμε. Να κάνουν τη δουλειά τους. Πολύ απλά. Ξεκάθαρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δρουζότη μου. Σας να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Mm.